Τραγελαφικέ καταστάσει που αγγίζουν τα όρια τη επικίνδυνοτητα στον τομέα τη υγεία και δί των φαρμάκων ζει η κοινωνία του τελευταίου μήνε. Οι ελλείψει φαρμάκων, όπω αποκάλυψαν χθε οι τομέ στα γεγονότα, συνεχίζονται εδώ και τέσσερι μήνε σε 130 φάρμακα, με 20 εξ αυτών να μην υπάρχουν ανταλλάξιμα. Δρυμή κατηγορώ εναντίον των αρμόδιων υπηρεσιών, εκτόξευσε η πρόεδρο του Συνδέσμου Φαρμακοποιών. Ξεκολουθούμε να έχουμε ελλείψει φαρμάκων. Πρέπει να σα πω ότι οι φαρμακοποιοί εδώ και τρει μήνε ταλαιπωρούνται αφάνταστα. Οι φαρμακοποιοί του ιδιωτικού τομέα για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τι ασθενεί. Δεν μα σέβονται αυτοί που αποφασίζουν για να φέρουν τα φάρμακα στην αγορά. Όσον αφορά με το στόκ που είναι διαθέσιμο στα, στα δημόσια νοσηλευτήρια, μιλάμε, ήταν ένα στόκ ασφαλεία. Δεν εμπίπτουν στα φάρμακα των οποίων αντιμετωπίζουμε έλλειψη. Ερωτήματα για το ποιο κοροϊδεύει ποιον προκύπτουν και από την σοβαρή καθυστέρηση στι εισαγωγέ φαρμάκων τη γρήπη. Οι ομάδε υψηλού κινδύνου εκφράζουν φόβου. Οι φαρμακοποιοί καλούνται να Αυτό δώσουν με παραγγελίε του τομέα από τον Αύγουστο στι εταιρείε για να παραλάβουμε τα εμβόλια γύρω στι αρχέ Οκτωβρίου. Φέτο, βεβαίω, εν ώψη του γεγονότο ότι θα το έδιναν δωρεάν α, οι προσωπικοί γιατροί είτε το εμβολιαστικό σχήμα του Υπουργείου. Ε, είτε δεν βάλαμε καθόλου, είτε βάλαμε πολύ λίγο. Την ίδια ώρα το κράτο προέβη σε πολύ μεγαλύτερη παραγγελία, χωρί μέχρι στιγμή να λάβει ούτε ένα εμβόλιο. Ωραία. Το παραγγείλαμε γέρο. Η δηλαδή, έχει λήξει εδώ και 6 μήνες, όταν, όταν όπω γίνεται κάθε χρόνο. Πότε μα ενημέρωσαν ότι δεν μπορούν να μα τα παραδώσουν. Εδώ και δύο μήνε. Αξιοπορίε είναι πάντω, αφού ενημερωθήκαμε δύο μήνε προηγουμένω ότι θα υπάρξει καθυστέρηση στην παραλαβή των αντιγρυπικών που επιβάλλεται να διατεθούν για τουλάχιστον 120.000 άτομα που ανήκουν στι ομάδε υψηλού κινδύνου, ουδή φαίνεται να ενδιαφέρθηκε για να εξασφαλίσει από άλλη πηγή.